αδερφοί μου αγαπητοί, χαίρετε και πάλι είμαστε μαζί σήμερα με την χάρη του παντοδυνάμου Κυρίου μας για να μιλήσουμε πνευματικά, να αναγνώσουμε και πάλι το Ιερόν Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα στους Ιερούς Ναούς, να το αναλύσουμε και να διδαχθούμε πολλά. Θα ήθελα όμως πρωτού περάσω στην ανάλυση του Ιερού Ευαγγελικού Αναγνώσματος να αναφερθώ στην παρελθούσα μεγάλη εορτή και πανήγυρη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στην Πάτρα. Πλήθη πιστών χιλιάδες πέρασαν από τον Ιερό Ναό Του για να προσκυνήσουν την Αγία Κάρα Του, το Σταυρό του Μαρτυρίου Του και τον Τάφο Του. Εκκλησιάστηκαν χιλιάδες ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ετίμησε με την παρουσία του τις λαμπρές εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις. Προσδόξαν του Εντριάδη προσκυνουμένου Θεού ημών και τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Αρχιερείς, αδελφοί εν Κυρίω, ηγαπημένοι, ήρθαν για να υπηρετήσουν μαζί μας λειτουργικά την μεγάλη αυτή εορτή, να δοξολογήσουν μαζί μας τον Κύριό μας και να βοηθήσουν ώστε η χαρά μας, να γίνει πολύ μεγαλύτερη για την εορτή του λαμπρού προστάτου και πολιούχου των πατρών Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ήλθαν κοντά μας κατά την ημέρα αυτή και την λαμπρή εορτή μας. Να ευχαριστήσω τον Ιερό Κλήρο της Μητροπόλεως μας, τους άρχοντας του τόπου μας και τα πλήθη των ευσεβών πατρέων που τόσο ευλαβούνται τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα και τους άλλους προσκυνητάς από όπου και αν ήλθαν για να γονατίσουν μπροστά στην Αγία Κάρα, στο Σταυρό του Αγίου μας και στον Τάφο όπου εναπετέθη το Άγιο Λείψανό Του. Το σκήνομά Του μετά από την τελευταία Του την μαρτυρική επάνω στο Χιαστό Σταυρό. Θα ήθελα επίσης να σας μεταφέρω τις εμπειρίες μας, διότι πριν από την εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, την παρελθούσα δηλαδή η Κυριακή, προσκεκλημένη του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κυρίου Δανιήλ και κατόπιν αδείας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, βρεθήκαμε στο Βουκουρέστι, όπου έγιναν τα εγγένεια του μεγαλοπρεπούς, εθνικού και καθεδρικού ναού, όπως λέγεται, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ο οποίος είναι ο προστάτης Άγιος του Βουκουρεστίου και όλη της Ρουμανίας. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ιερό ναό, αποτελεί εκπλήρωση τάματος του ρουμανικού λαού προς τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα και συνδυάστηκε με τα 100 χρόνια από την δημιουργία του νέου κράτους της Ρουμανίας, 1918-2018. Πρόκειται για ένα ναό που από τα μεγέθη που θα σας πω, λόγω χάρη το μήκος του είναι 127 μέτρα, το ύψος του είναι 120 μέτρα από το δάπεδο μέχρι την κορυφή του Τρούλου, το πλάτος του γύρω στα 80 με 90 μέτρα από ό,τι ενθυμούμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μεγάλος είναι αυτός ο ναός. Εκείνο που ήθελα να μεταφέρω στην αγάπη σας επίσης είναι ότι ήταν πολλές ώρες ιερά ακολουθία, εγγένεια, θεία λειτουργία κλπ. Αρχίσαμε 8.30 ώρα το πρωί και τελειώσαμε 2, 2 και 10 μετά το μεσημέρι. Περί τις 50 με 60 χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα μέρη της Ρουμανίας ήταν έξω από το ναό και με ευλάβεια πολλοί συμμετείχαν προσευχητικά στα τελούμενα. Μέσα βεβαίω ο ναό που χωράει πάνω από 10.000 κόσμο ήταν πλήρη πλήρης από τους ευσεβείς χριστιανούς, οι οποίοι με βλάβια πολύ και με πρώτη και καλύτερη από το πρωί, από τις 8.30 μέχρι και το πέρας της Ιεράς Ακολουθίας, την Πρωθυπουργό της χώρας, την οποία ευχαρίστησε ιδιαιτέρως ο Πατριάρχης Ρουμανίας. Προίστατο των Ιερών Ακολουθιών, των εγγενείων της θεία λειτουργία κλπ. Ο Παναγιώτατος και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομέος. Είναι, ήταν μια πολύ μεγάλη εορτή, μια μεγάλη τελετή στην Ρουμανία που οι Ρουμάνοι αδελφοί μας Ορθόδοξοι εξέφρασαν την αγάπη τους, τον σεβασμό τους και την τιμή τους προς τον Άγιο Απόστολον Ανδρέα. Αδελφοί μου, εμείς οι πατρινοί αισθανόμαστε καύχηση εν κυρίω μεγάλη και με δάκρυα στα μάτια ευκέρο και ευχαριστούμε και πρέπει να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε τον εν τριάδι προσκυνούμενων Θεόν διότι μας εχάρισε τον ιερότα τον Απόστολον Ανδρέα, ο οποίος δεν είναι μόνο ο ειδικός μας προστάτης και Άγιος, Καυχόμεθα βέβαια, διότι έχουμε τον τάφο του, μεγάλη ευλογία αυτή για την Πάτρα, την Κάρα του, την Αγία και το Σταυρό του Μαρτυρίου του, αλλά είναι οικουμενικός Απόστολος και Διδάσκαλος. Αυτά εν ολίγης είχα να σας πω για την εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, μάλλον των εγγενισμών του Καθεδρικού Ναού στη Ρουμανία και να σημειώσω ακόμα ότι τα πλήθη των ευσεβών χριστιανών που ανέφερα ήταν σε θερμοκρασία 0 βαθμούς ή κάτω του μηδενός. Βλέπετε λοιπόν η πίστης όχι απλώς επιστηρίζει αλλά θερμαίνει ψυχοσωματικά τον άνθρωπο. Ας έρθουμε τώρα αδελφοί μου στο σημερινό ιερό ευαγγελικό ανάγνωσμα το οποίο οικούστη σήμερα στους ιερούς ναούς. Είναι από το καταλουκάν ιερών Ευαγγέλιο από το κεφάλαιο 18 και από το στίχο 35 έως και το στίχο 43. Πρόκειται για τη θεραπεία ενός τυφλού στην Ιεριχώ από τον κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Εγένετο δε εν το εγγύζειν αυτόν εις Ιεριχώ, τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν προσετών. Ακούσας όχλου διαπορευωμένου, επινθάνετο τι η ταύτα. Απήγγυλαν δε αυτό ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται και εγώ εις ελέγον, Ιησού η έδαβη με, και οι προάγοντες επετίμων αυτό ή να σιωπήσει. Αυτός δε πολλό μάλλον έκραζεν, είναι να αυτος δε λέει εδαβη δε λεει με, δε ο Ιησούς εκέλευσεν αυτόν χθίνε προς αυτόν. Εγγύσαντος δε αυτού επιρώτησεν αυτόν λέγον, «Τι σι θέλεις ποιήσω» ο δε είπεν, «Κύριε ή να αναβλέψω». Και ο Ιησούς είπε αυτό, «Ανάβλεψον, η πίστη σου σέσο και σε και παραχρήμα ανέβλεψε, και η αυτό δοξάζον τον Θεόν, και πάσο λαός ειδών έδωκεν ένον το Θεό». Καθώς ο Ιησούς Χριστός πλησίαζε στην Ιεριχώ, ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Όταν άκουσε το πλήθος που περνούσε, Ρώτησε να μάθει τι συνέβαινε. Του είπαν λοιπόν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Τότε εκείνος άρχισε να φωνάζει δυνατά «Ιησού Ιε του Δαβίδ ελέησόν με, σπλαχνίσουμε». Αυτοί που προπορεύονταν τον μάλωναν για να σωπάσει. Εκείνος όμως φώναζε πιο δυνατά «Ιε του Δαβίδ ελέησόν με». Τότε ο Ιησούς στάθηκε και έδωσε εντολή να τον φέρουν κοντά του. Αυτός πλησίασε και ο Ιησούς τον ρώτησε. «Τι θέλεις να κάνω» «Κύριε θέλω να αποκτήσω το φως μου» αποκρίθηκε. Και ο Ιησούς του είπε «Να αποκτήσεις το φως σου». Η πίστη σου σε έσωσε. Αμέσως ο τυφλός βρήκε το φως του και ακολουθούσε τον Ιησού Χριστό δοξάζοντας τον Θεό. Και όλος ο κόσμος όταν τον είδε δοξολογούσε τον Θεό. Αδελφοί μου, πολλά θαύματα περιγράφονται στα, Ιε, στα ιερά ευαγγέλια από τους ιερούς ευαγγελιστάς, πολλά θαύματα θεραπείας τυφλών, δαιμονιζομένων από τον Ιησούν Χριστόν και πολλά άλλα θαύματα που αναφέρονται σε θεραπείες ασθενών. Εδώ έχουμε ένα θαύμα που διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκά και περιγράφεται μέσα από την όλη αφήγησή του ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εθεράπευσε έναν τυφλό στην πόλη της Ιεριχούς. Ο προφήτης Ισαΐας, αιώνες πριν γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός, είχε κηρύξει ότι εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν θα έλθει ο Κύριος να δώσει. Και ο Κύριος σαν απόδειξη της μεσιακής αυτής ιδιότητός του προβάλλει τα θαύματά του και παραγγέλει «Πορευθέντες, απαγγείλατε Ιωάννη, ά ακούετε και βλέπετε» τυφλή αναβλέπουση και χωλή περιπατούση. Έτσι αναφέρει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος. Το θαύμα λοιπόν που ακούσαμε σήμερα έγινε στην πόλη Ιεριχώ που είναι κοντά στα Ιεροσόλυμα, μια σπουδαία και πλούσια πόλη. Μέσα στο πλήθος που ακολουθεί το Χριστό ξεχωρίζει ένας άνθρωπος, τον οποίον οι άλλοι δεν προσέχουν. Το πλήθος βλέπει τον Ιησού Χριστό ίσως με ιδιοτέλεια. Ακολουθούν γιατί θέλουν ένα μεσία κατά τα μέτρα τα δικά τους, να τους απελευθερώσει από τον Ρωμαϊκό ζυγό, να κηρύξει μια κοινωνική επανάσταση και ούτω καθεξής. Αλλά την ώρα που περνάει αυτό το πλήθος ξεχωρίζει εκείνος, ο τυφλός δηλαδή που κάθεται στην άκρη του δρόμου και ζητιανεύει. Πόσοι πέρασαν από κοντά του και μπροστά του, άλλοι του έδωσαν ίσως ένα κομμάτι ψωμί, άλλοι του έδωσαν κάποια χρήματα αν είχαν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να του δώσει αυτό το οποίο επιθυμούσε η ψυχή του και η καρδιά του. Ρώτησε τι γίνεται, γιατί ακούγεται τόσο στόρυβος και τον πληροφόρησαν ότι περνάει ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος. Τότε λοιπόν εκείνος που ήταν τυφλός από τα σωματικά του μάτια είχε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής πάντοτε και φώναξε «Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με» δεν ήθελε χρήματα, δεν ήθελε τροφή. Ήθελε αυτό που δεν μπορούσαν να του δώσουν οι άλλοι. Ανεγνώρισε εκείνη την ώρα με τα μάτια της ψυχής του και ομολόγησε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Όλοι οι άλλοι που τον ακολουθούσαν, όπως είπα προηγουμένως, τον ακολουθούσαν για άλλους λόγους. Ξεχώρισε λοιπόν μέσα από το πλήθος ο τυφλός και ζήτησε μια άλλη χάρη, Κύριε ξέρω ότι είσαι ο Υιός του Θεού, ξέρω ότι ήρθες στον κόσμο από τη γενιά του Δαβίδ κατά τα ανθρώπινα για να σώσεις και να λυτρώσεις τον άνθρωπο από την αμαρτία και την κόλαση, από την φθορά και το θάνατο. Δώσ' μου Κύριε αυτό που κανείς δεν μπορεί να μου προσφέρει, δώσ' μου τη θεραπεία. Ο Κύριος σταματάει ενώ όσοι βρίσκονται εκείνη την ώρα εκεί και προπορεύονται όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστή Λουκάς μαλώνουν τον τυφλό και του λένε τι φωνάζεις, σταμάτα πλέον να φωνάζεις ενοχλείς τον διδάσκαλο όπως και συνέβη σε άλλη περίπτωση διαβάζομαι μέσα εις το Ιερόν Ευαγγέλιον. Μην ενοχλείς τον διδάσκαλο, είπαν στον Ιάιρο, η κόρη σου πέθανε. Και ο Κύριος όχι λέγει, αφήστε τον, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται και την ανέστησε. Έτσι και εδώ λοιπόν φωνάζουν, επιτιμούν, μαλώνουν τον τυφλό και του λένε μην ενοχλείς τον διδάσκαλο και εκείνος αντί να σταματήσει φωνάζει πιο δυνατά η Ε Δαβίδ ελέησόν με. Αυτή η λέξη ελέησόν με αυτό το ελεήστε με που ακούγεται και από τους ανθρώπους που κάθονται και σήμερα στους δρόμους και ζητούν βοήθεια. Ελέησόν με Κύριε. Ο Κύριος σταματάει και του λέγει τι θέλεις να κάνω για σένα. Θα σταθούμε σε αυτό το σημείο για λίγο και θα ακολουθήσουμε τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο στην ερμηνεία. Δεν ήξερε άραγε ο Χριστός τι ζητούσε ο τυφλός, βεβαίως εγνώριζε, αλλά όμως σέβεται την ελευθερία του και δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Δεν πρέπει να παραβιάσει ούτε πελάχιστον την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου, την ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ενώ γνωρίζει ως παντοδύναμος και παντογνώστης ότι ο τυφλός ζητάει την ίασή του και να βρει το φως του, του λέγει «Τι θέλεις να κάνω για σένα» και ο τυφλός απαντά «Κύριε, ή να αναβλέψω». «Κύριε, δεν θέλω τίποτε άλλο. Αυτό μπορείς να το κάνεις εσύ. Δώσ' μου το φως μου». Και εκείνος ο Κύριος προσφέρει αυτό που ζητάει ο τυφλός τόσα χρόνια, ο Θεός ανταποκρίνεται στην παράκληση του ανθρώπου. Ανταποκρίνεται στο αίτημα της καρδιάς, στο εσωτερικό αίτημα που δεν ήταν αίτημα των χιλέων και από εκεί και πέρα γίνονται άλλα θαυμαστά, θα έλεγα θαυμαστότερα γεγονότα από αυτό το θαύμα δεν περιορίζεται ο τυφλός σε μια απλή έκφραση ευγνωμοσύνης, σε μια απλή ευχαριστία. Τι θα περίμεναν οι πολλοί. Σε ευχαριστώ Κύριε, να είσαι καλά, με έκανε καλά και δεν θέλω κάτι ακόμα. Αλλά η ευγνωμοσύνη γίνεται ακολουθία στον Ιησού Χριστό. Ακολουθεί δηλαδή τον Κύριό μας, Γίνεται μαθητής του. Σχεδόν όλοι αυτοί οι φτωχοί, οι τυφλοί, οι κατατρεγμένοι, οι άνθρωποι, οι ασθενείς, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια και θεραπεία από τον Χριστό, τον ακολούθησαν. Κάποιοι άλλοι όμως δεν τον ακολούθησαν. Και ποιοι ήταν αυτοί. Θυμάστε την προηγουμένη Κυριακή. Ο πλούσιος εκείνος που πλησίασε τον Χριστό, και του είπε τι, θε, τι πρέπει να κάνω Κύριε για να κερδίσω την αιώνια βασιλεία. Ο Κύριος λοιπόν του είπε τις εντολές τις γνωρίζεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις κλπ. Άρα λοιπόν να τηρήσεις τις εντολές. Ο άρχον εκείνος, όντας πλούσιος, μα αυτά Κύριε τα έκανα από τα νιάτα μου, από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Τότε του λέγει ο Κύριος, ένα ε, σου λείπει, να πουλήσεις ό,τι έχεις και να τα δώσεις στους πτωχούς και να με ακολουθήσεις. Και εκείνο, αντί να τον ακολουθήσει, αντί να υπακούσει στο σωτήριο κέλευσμα του Ιησού Χριστού, φεύγει, τον εγκαταλείπει. Αυτός ο φτωχό ο τυφλός, που ζητούσε βοήθεια από τους περαστικούς και ελεημοσύνη, δεν φέρεται αχάριστα στον σωτήρα και ευεργέτη του αλλά τον ακολουθεί. Δεν τον εμποδίζει τίποτα, δεν έχει περιτά φορτία, δεν είναι δεμένος με αλυσίδες στα γήινα πράγματα, στην φθαρτότητα της ζωής αυτής. Αλλά ελεύθερος πλέον και θεραπευμένος ακολουθεί τον Ιησούν Χριστόν. Και ακόμα πιο πολύ ας εμβαθύνομαι στο το ιερόν κείμενον αδελφοί μου. Δεν ακολουθεί μόνο τον Ιησούν Χριστόν, αλλά ευεργετεί και τους άλλους. Πώς τους ευεργετεί. Γίνεται οδηγός των άλλων. Διαβάζομαι στο ιερόν Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Και οικολούθη αυτό δοξάζον τον Θεόν. Και πάσο λαός, προσέξτε το αυτό, και πάσο λαός ειδών έδωκεν ένον το Θεό. Και όλος ο κόσμος, όλος ο λαός που ήταν εκεί, αφού είδε όλα αυτά τα θαυμάσια, είδε τη θεραπεία, άκουσε την ευχαριστία και είδε τον ποτέ τυφλόν να ακολουθεί το Χριστό, εδόξαζε τον Θεόν. Να λοιπόν πως ευεργετεί και τους άλλους ανθρώπους, μέσα από τη δική του ευεργεσία για την ανακαινισμένη πλέον εν Χριστώ ζωή. Αδελφοί μου, πριν τελειώσουμε, ας κάνουμε και μια άλλη έτσι παρατήρηση, ας σημειώσουμε κάτι άλλο ακόμα. Εκτός από την σωματική τύφλωση, υπάρχει μια άλλη πολύ πιο βαριά τύφλωση. Τι να τα κάνεις τα μάτια τα σωματικά, όταν είναι κλειστά τα μάτια της ψυχής σου, όταν δεν μπορείς να δεις εσωτερικά, όταν ο ορίζοντας της ψυχής σου είναι κλειστός. Τι να τα κάνεις λοιπόν τα άλλα μάτια που είναι πρόσκαιρα και βλέπουν μόνο την φθαρτότητα. Η χειροτέρα τύφλωση λοιπόν είναι η πνευματική που καλλιεργείται στα βαλτό δινερά της αμαρτωλής ζωής. Η καρδιά που είναι επικεντρωμένη στα υλικά αγαθά και τυφλωμένη, προσβάλλει τον εγκέφαλο και τυφλώνεται το πνευματικό ένστικτο, τυφλώνεται το πνευματικό οπτικό νεύρο της ψυχής, το νεύρο το οπτικό της πίστεως και ζητιανεύουν όλοι αυτοί οι τυφλοί στο δρόμο τη σοφία του κόσμου τούτου και τα ξεροκόμματα της ψεύτικης χαράς και ευτυχίας. Τα παίρνουν πολλές φορές αλλά παραμένουν τυφλοί. Η ευκαιρία είναι πάντοτε μπροστά μας και δίδεται γιατί η αγάπη σαρκώθηκε για μας αρκεί να φωνάξουμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Για να φωνάξουμε όμως, πρέπει να έχουμε τη δύναμη να παραδεχτούμε ότι Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Όπως είχε τη δύναμη ο τυφλός της Ιεριχούς και φώναξε εκεί στο δρόμο που καθόταν και ζητιάνευε «Κύριε, δεν θέλω τίποτα από αυτά που μου δίνουν οι άνθρωποι, Θέλω αυτό που μπορείς να μου δώσεις μόνο εσύ, την ίαση της ψυχής μου και την ίαση αυτών των ματιών των αισθητών. Γιατί ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότης όπως δημιουργήθηκε από το Θεό. Αδελφοί μου, εύχομαι να έχουμε ανοιχτά και τα μάτια της ψυχής μας, όχι μόνο τα μάτια τα σωματικά, ώστε μέσα από αυτά τα μάτια, τα σωματικά ορώντες στην δημιουργία του Θεού, να οδηγούμεθα στο το άκτιστο κάλος και στο άκτιστο φως της δόξης και του μεγαλείου του Κυρίου μας, το οποίο όλοι ας απολαύσουμε από αυτόν και όλα στον κόσμο για να καταλήξουμε εκεί στην ουράνια φωτοφορία, όπου ήχος καθαρός εορταζόντων, και βοόντονα πάυστος το Κύριε δόξαση. Αμήν.